Φωτιά ξέσπασε στο παρανέστη της Δράμας στην περιοχή Μαυροκορδάτου γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον 16 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης ένα καναντέρ, δύο πετζετέλ και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή όπου μένεται η φωτιά υπάρχει οικισμός, αλλά μέχρι στιγμής και σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία και μετά όσα δηλώνει η Δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου στην κάμερα του 1, δεν κινδυνεύει ο οικισμός. Περίπου στις 12 ξεκίνησε η φωτιά, πλησίασε και στα δυτικότερα προς τον οικισμό, αλλά στάθηκε αρκετά πιο πάνω ευτυχώς, και έχουμε άλλο ένα μέτωπο το οποίο καίει πίσω από εδώ αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν συνέχεια ενέργεια μέσα και τα οχήματα της πυροσβεστικής που είναι εδώ είναι περίπου, τουλάχιστον αυτά που έχω δει εγώ περιμετρικά, είναι τουλάχιστον 10 οχήματα που επιχειρούν, υπάρχουν και πεζοπόρα. Δυστυχώς φυσάει πολύ όπως βλέπετε και αυτό είναι ένα disadvantage για την περίσταση. Η φωτιά ξεκίνησε στην κορυφή πάνω από τον οικισμό του Μαυροκορδάτου. Αυτή τη στιγμή αυτό το πεδίο είναι ελεγχόμενο. Ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο αέρας. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός είναι ασφαλής. Έχει καεί και η περιοχή που είναι πάνω από τον οικισμό, οπότε θεωρητικά δεν πρέπει να κινδυνεύσει ο οικισμός. Ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης κάνει λόγο για τα συνεχόμενα συμβάντα της πυρκαγιάς και για την επόμενη ημέρα. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες ημέρες μετά τη μεγάλη φωτιά την οποία είχαμε στον Κορύλοβο, στο Βαθύλακο και στην Σύψα. Οι πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε η πυροσβεστική είναι ότι είναι εμβρισμός. Για άλλη μια φορά ασυνείδητη και ανεύθυνη. Έτσι, άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται ούτε το περιβάλλον, ούτε τις τεράστιες επιπτώσεις που έχει και τις οικονομικές, αλλά και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται σε εναέρια και πεζοπόρα τμήματα, μας έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Αύριο έχουμε έκτακτο σοπ για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα τα προβλήματα, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από εμβρισμό. Είναι κακόβουλες και είναι και συστηματικά όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται. Η πυροσβεστική λέει ότι έχει στοιχεία τα οποία είναι έτσι αδιάψευστα και θα πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα. Μας έχει στεναχωρήσει ιδιαίτερα.